Πήγε ο Μπάιντεν στο Κίεβο, Νικολέτα Κρητικού στην αίθουσα ειδήσεων. Τη πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα. Έφτασε, που φωνάζει ο Μάικς, έφτασε. Έφτασε. Ήταν μια άκρους ευνηδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν πριν από λίγα λεπτά στο Κίεβο. Διέρευσαν και οι πρώτες φωτογραφίες αλλά και τα πρώτα πλάνα από τον περίπατο που έκανε μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε κεντρικούς δρόμους του Κίεβου. Επισκέφτηκαν μαζί και τον καθεδρικό ναό Σεν Μισελ στο κέντρο του Κίεβου, όπου εκεί κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και οι δύο. Να σας πω ότι κανείς δεν γνώριζε μέχρι από λίγα λεπτά την επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο. Είναι μια άκρως ευνηδιαστική, υπό άκρα μυστικότητα επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, ιστορική επίσκεψη, καθώς σε λίγες ημέρες, στις 24 Φεβρουαρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας τους δύο άνδρες, οι οποίοι περπατούν στους δρόμους του Κιέβου. Παρέμειναν εκεί στο δρόμο περίπου 10 με 15 λεπτά. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Γι' αυτό και δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα τις προηγούμενες ημέρες. Την επίσκεψη τη γνώριζε μόνο ο πρόεδρος Ζελένσκι, η σύζυγός του και 4 ακόμα άτομα των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Και όλη η επίσκεψη αυτή διοργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών. Μάλιστα. Να σας πω ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η επίσκεψη και ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς διημήφθη, δεν έχει διαρρεύσει ακριβώς το πλαίσιο της συζήτησης. Έχει ανακοινωθεί όμως από την πλευρά του Κογκρέσου ότι θα δοθούν πέραν των 30 δισεκατομμυρίων που έχουν δοθεί ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ενίσχυση στην Ουκρανία, μισό δισεκατομμύριο επιπλέον, αλλά και νέες παρτίδες αντιαρματικών πυράβλων και βαρέων πυροβόλων. Είναι όπλα τα οποία τα έχει ζητήσει η Ουκρανία, όπως ξέρουμε ότι έχει ζητήσει και F-16, και ήταν μια συζήτηση που έγινε ανάμεσα σε ρεπουμπλικανούς αλλά και δημοκρατικούς βουλευτές, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας στο περιθώριο της διάσκεψης του Μονάχου τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, όταν επισκέφθηκε ο πρόεδρος Ζελένσκι το Λευκό Οίκο, είδαμε ότι δόθηκε το πράσινο φως για να πάνε στην Ουκρανία τα Λέοπαρντ. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα δοθεί το πράσινο φως και για τα F-16 μετά την επίσκεψη αυτή του Τζο Μπάιντεν. Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Τα λέμε και σε αργότερα, Νικολέτα. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.